και καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο Λαμπατέρ μαζί με τον Αντρέα Ρουμελιώτη για να μιλήσουμε σήμερα για βιβλία, για λογοτεχνία, για τα βιβλία του μέλλοντος, για τη λογοτεχνία στον ψηφιακό κόσμο. Και ο ψηνός μας καλεσμένος είναι και καθηγητής πληροφορικής και συγγραφέας. Θα μας πει ο ίδιος ποια ιδιότητα προτιμά και με ποια ταυτίζεται περισσότερο. Αλλά είναι σε κάθε περίπτωση άρτια αφηθής από το Ηράκλειο Κρήτης και είναι ο κύριος Γιάννης Φαρσάρης. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκω. Πρέπει να σας πω, να πω μόνο αυτό, ότι πρώτη φορά διαβάζω και ρίχνω μια ματιά στην εργογραφία κάποιου και έχω τόσες άγνωστες λέξεις. Δηλαδή ένιωσα λίγο σαν να διαβάζω ένα εγχειρίδιο πληροφορικής. Θα μας πείτε για όλα αυτά, αλλά θα μας απαντήσετε πρώτα με ποια από τις ιδιότητες τελικά αυτές ταυτίζεται πιο πολύ. Έρχομαι από Κρήτη και όπως λέει και το τραγούδι, ο κάθε κριτικός έχει μια τίγρη μέσα του. Εγώ έχω δύο τίγρες. Το ίντερνετ, τον ψηφιακό κόσμο και τη λογοτεχνία. Και επειδή με ταλαιπωρούσαν για χρόνια, αποφάσισα να τις παντρέψω. Και ουσιαστικά μιλάμε για ένα νέο σύμπαν που αναδύεται, που είναι ο κόσμος της ψηφιακής λογοτεχνίας. Mm-hmm. Φόβος κανένας, το δείχνω. Αυτό είναι το... είναι ο Γιάννης Φαρσάρης και όχι Φάρσαρης. Όχι. Έτσι, είναι ο Γιάννης Φαρσάρης και αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα με crowdfunding. Ξέρεις τι είναι το crowdfunding? Το βλέπουμε. Χρηματοδότηση από το πλήθος. Ξέρω και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτή την κουβέντα? Από εκεί να ξεκινήσουμε. Δεν είναι το πρώτο σας βιβλίο, το πρώτο σου βιβλίο, με συγχωρείς βέβαια. Είναι το Joint Society ήταν. Είναι το τρίτο. Το... Είναι το τρίτο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τώρα η διαδικασία του crowdfunding είναι και μια... είναι στα χείλη όλων όσοι δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό. Και σκέφτονται, είναι ένας εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης. Μπορούμε να στηριχτούμε, θα έχουμε αποτελέσματα. Είναι και δύσκολη η διαδικασία αυτή, γιατί είναι πάντα πολύ προσωπική. Έτσι, και κινεί κάποιος πάρα πολλά νήματα για να καταφέρει να πείσει την κρίσιμη αυτή μάζα. Πώς γίνεται, πώς έγινε? Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από τις startups, από τις νεοφυείς επιχειρήσεις στη Δύση. Και έχει κάποιος μια ιδέα. Και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Ναι. Διότι αυτό που λέμε νεοφυείς επιχειρήσεις δεν μπορούν να πάρουν μικροπιστώσεις. Δεν υπάρχει σύστημα μικροπιστώσεων να πάρεις από τράπεζες. Οπότε πάνε όλοι στο crowdfunding. Ναι. Τρώνε μια σφαλιάρα δυνατή και κάθονται στα αυγά τους. Πώς εσύ κατάφερες? 122 και έβγαλες... υποστηρικτές. Και βρήκες 122 υποστηρικτές που λένε ότι αυτός είναι λογοτέχνης, είναι καλός λογοτέχνης και εγώ θα δώσω τα λεφτά μου να τον υποστηρίξω να βγει στο τέτοιο. Είναι δύο οι λόγοι. Ο πρώτος τι παγαποντιά έκανες και τους έπεισες, αυτό θέλω. Θα το κάνουμε κι εμείς. Είναι δύο οι άξονες που με οδήγησαν σε αυτό. Ο πρώτος άξονας είναι ότι μέσα από την όλη εμπλοκή στον καινούριο ψηφιακό κόσμο αναζητάμε διαρκώς την καινοτομία και διαρκώς πειραματιζόμαστε. Το crowdfunding στην Αμερική, ειδικά στον καλλιτεχνικό κόσμο, είναι κάτι συνηθισμένο. Πολλοί καλλιτέχνες αναζητούν χρηματοδότηση για τα όνειρά τους και για τα project που ετοιμάζουν, απευθυνόμενοι στο πλήθος, συλλογική μικροχρηματοδότηση είναι ουσιαστικά. Ο ένας λόγος λοιπόν ήταν για να δούμε αν μπορεί πειραματικά να δουλέψει και στη χώρα μας, στο κομμάτι της λογοτεχνίας. Είναι το πρώτο βιβλίο που αποπειράθηκε να βρει εκδότες όχι από τη συμβατική οδό, αλλά από τους αναγνώστες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μέσα στην όλη μου εμπλοκή με το διαδίκτυο και το σύμπαν αυτό, δεν καθόμουν να γράψω. Οπότε τι καλύτερο, στο crowdfunding έχεις μία ημερομηνία όπου πρέπει να αποδώσεις το έργο στο κοινό. Δεν καθόμουν να γράψω και λέω θα τα παντρέψω, ούτως ώστε από τη μια να καινοτομήσουμε και από την άλλη να μπω σε μια διαδικασία να γράψω. Το πρώτο δούλεψε, καθυστέρησα πάνω από χρόνο μέχρι να βγει, αλλά είμαι χαρούμενος και περήφανος και ευτυχισμένος που υπάρχει αυτό το παιδί. Μισό λεπτό. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από την απάντηση. Ναι, εγώ θέλω να διευκρινίσουμε κάτι. Απευθυνθήκατε σε κάποια ιστοσελίδα, ανεβάσατε κάπου? Υπάρχουν... Προσπαθούν πάρα πολύ να κάνουν crowdfunding. Ναι. Έχουν φοβερές ιδέες. Στην Ελλάδα έχουμε χιλιάδες νεοφυείς επιχειρήσεις, startups, ας πούμε, που λένε, με τρομερές ιδέες. Εδώ έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις από παιδιά τέτοια, τους οποίους όμως δεν τους χρηματοδοτεί το πλήθος. Γιατί εσένα είπανε ότι είσαι λογοτέχνης και είμαστε 22 άτομα που θα σου δώσουμε λεφτά να βγάλεις το βιβλίο σου? Γιατί ουσιαστικά πριν ξεκινήσεις να ζητήσεις χρήματα, θα πρέπει να είσαι ήδη μέσα στην κοινότητα. Το ίντερνετ είναι
community based, όπως λέμε. Στηρίζεται πάνω σε κοινότητες. Δηλαδή, κοινότητες που διαδρούν, που επικοινωνούν, που έχουν ένα κοινό όραμα, μια κοινή ιδέα, ένα κοινό σκοπό. Σε υποστηρίξαν ομοειδεάτες σου. Είναι ομοκεντρική κύκλη. Είναι ομοκεντρική κύκλη. Ξεκινάς από τους αγαπημένους σου φίλους και σου λες: έχω μια ιδέα, έχω ένα όνειρο να βγάλω ένα βιβλίο. Οι φίλοι σίγουρα είναι από τους πρώτους που στηρίζουν. Σε δεύτερο επίπεδο είναι άνθρωποι που έχεις ήδη γνωρίσει και επικοινωνείς χρόνια μέσα στο διαδίκτυο. Και υπήρχαν περίπου ένα 30-40% ήταν άγνωστοι σε μένα. 30-40% των συμμετεχόντων ήταν άγνωστοι σε μένα, όπου το είδαν κάπου, υπήρξε μια σχετική διάσταση, υπήρξε μια σχετική δημοσιότητα στο ίντερνετ και στήριξαν παίρνοντας αντισταθμιστικά ωφέλη. Δηλαδή, παίρνοντας αντίτυπα, παίρνοντας και το μεγαλύτερο βέβαια. Τι είναι αυτό, αντισταθμιστικά ωφέλη? Τα perks τα λεγόμενα. Τι perks δηλαδή? Κάποιος, ο άνθρωπος που συνεισφέρει σε ένα crowdfunding, κερδίζει κάτι. Πέρα από τη συμμετοχή, από τη βοήθεια, από όλο το ιδεολογικό πλαίσιο, κερδίζει κάτι. Εν προκειμένου, εδώ κέρδιζε αντίτυπα. Αντίτυπο ή αντίτυπα πριν κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία. Και με τι ποσά συμμετείχαν αυτοί? Τα ποσά ήταν συμβολικά. Ήταν 1 ευρώ, 8 ευρώ, 18 ευρώ. Ήταν μικρά τα ποσά. Το σημαντικό, το οποίο νομίζω έπαιξε και το ρόλο του και είναι το άλλο πόδι στο οποίο πατάμε, είναι ότι συμμετέχοντας στα έξοδα στην έκδοση ενός βιβλίου, ουσιαστικά στο επόμενο επεισόδιο το βιβλίο κυκλοφόρησε και κυκλοφορεί ελεύθερο στο διαδίκτυο. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για ένα κόσμο που γεννάει ένα project, αλλά επιστρέφουμε στην κοινωνία και λέμε πάρτε ελεύθερα το συγκεκριμένο βιβλίο σε μορφή e-book. Και τα πνευματικά δικαιώματα? Ναι, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τα πνευματικά δικαιώματα, ένα μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων το παραχωρούμε στον κόσμο. Είναι τα περίφημα Creative Commons, είναι το καινούριο σύμπαν, είναι οι καινούριες άδειες, που ουσιαστικά ο δημιουργός επιλέγει να μην ακολουθήσει το αυστηρά περιοριστικό copyright και επιλέγει, οικία βουλήση, να πει, ας πούμε, πάρτε το να το διαβάσετε, να το διαβάσετε ελεύθερα. Υπάρχει ένα κίνημα, υπάρχει ένα κίνημα επαναπροσδιορισμού του copyright, ας πούμε. Υπάρχει ένα κίνημα στην Αμερική, έχει ξεκινήσει περίπου. Όχι στην Αμερική μόνο, και στην Αυστραλία. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Το διαχειρίζεται η ΕΛΑΚ. Είναι ένας νέος κόσμος, ουσιαστικά ο κόσμος της διαμήρασης. Το ίντερνετ νομίζω ότι είναι κοσμογονία. Έχει έρθει τα τελευταία δεκαετία, έχει έρθει για να αλλάξει τον κόσμο. Και ήδη το βλέπουμε. Και όλη μια συμμετοχή και όλη μου η δραστηριότητα στο κομμάτι της λογοτεχνίας, αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτισμού και κουλτούρας, είναι προς αυτή την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση της διαμήρασης. Λιλιάνα, εάν έχεις εσύ ένα ευρώ και έχω κι εγώ ένα ευρώ, και ανταλλάξουμε τα ευρώ μας, θα έχεις πάλι εσύ ένα ευρώ και εγώ ένα ευρώ. Εάν έχω εγώ μία ιδέα και έχεις εσύ μία ιδέα, και ανταλλάξουμε τις ιδέες μας, θα έχεις εσύ δύο ιδέες και εγώ δύο ιδέες. Είναι το καινούριο αυτό το σύμπαν που φέρει μέσα του συνεργατικότητα, ανοιχτότητα, συλλογική ευφυΐα, ένα καινούριο κόσμο διαμήρασης. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο κατανοητή. Θέλω τη φύση και την ορολογία των Creative Commons. Γιατί είναι λίγο διαφωτιστική αυτή η συζήτηση και για εμάς, αλλά και για τους ανθρώπους που παρακολουθούν. Και σίγουρα δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το τι. Δηλαδή, έχεις γράψει ένα έργο, ένα βιβλίο, το οποίο υπάρχει στο ίντερνετ. Τα δικαιώματα αυτών των λέξεων, το κάθε κεφάλαιο, κατά ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να τα πάρει, να τα διασκευάσει, τι μπορεί να τα κάνει και ποιο είναι το όφελος για εσένα και ποιο είναι το όφελος για εκείνον σε αυτόν τον νέο κόσμο των Creative Commons? Ο δημιουργός, που είναι και ο κάτοχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, μέσω των 6 διαφορετικών μορφών των αδειών Creative Commons, επιλέγει εκείνος πόσο αυστηρά ή πόσο χαλαρά θα τα κάνει τα δικαιώματα. Εν προκειμένου, εγώ στο συγκεκριμένο βιβλίο επιτρέπω την ελεύθερη αναδιανομή, όπως τη λέμε, την ελεύθερη δημοσίευση σε οποιοδήποτε από οποιονδήποτε. Επιτρέπω την διασκευή, δηλαδή μπορεί κάποιος να πάρει το συγκεκριμένο έργο, να πατήσει πάνω σε αυτό και να κάνει το λεγόμενο παράγωγο. Δεν επιτρέπω την εμπορική διαχείρισή του, να το πάρει κάποιος για εμπορικό σκοπό. Τι θα πει εμπορικός σκοπός? Εμπορικός σκοπός σημαίνει να βγάλει κάποιος μέσω αυτού, από τη στιγμή που εμείς ως δημιουργοί το διαθέτουμε στον κόσμο των κοινών. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα το πάρει θα πρέπει και αυτός να το αναδιανύμει πάλι στον κόσμο των κοινών. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να το πάρει και να το κάνει. Το κόσμο των κοινών δεν είναι σωστό. Μπορεί, αρκεί να ακολουθήσει παρόμοια άδεια. Εάν το serial ή ταινία που κάνει. Πώς να ακολουθήσει η ίδια άδεια, άμα είναι μια επαγγελματική παραγωγή? Το serial θα μπορεί να
βγει στους κινηματογράφους ή θα μπορέσει να ακολουθήσει όλη τη διαδρομή του με μια υπόσχεση ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα διανέμεται ελεύθερα στο ίντερνετ. Αυτό είναι αρκετό. Ναι. Έχει όμως εμπορικό όφελος. Ναι. Κανονικά στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι αυστηρό το μη εμπορικό όφελος. Αλλά μπορεί σε άλλα έργα να είναι πιο χαλαρό και να λέει πάρ' το και κάνε το ό,τι θέλεις. Βγάλε και χρήματα από αυτό. Να διευκρινίσω κάτι. Όταν μιλάμε για ελεύθερα βιβλία ή ελεύθερα έργα πολιτισμού ή αλλιώς όπως τα λέμε ανοιχτά open, δεν μιλάμε απαραίτητα για δωρεάν. Δηλαδή το συγκεκριμένο έργο, επειδή βγήκε και σε χαρτί, είχε κάποιο κόστος. Γιατί βγήκε σε χαρτί? Βγήκε σε χαρτί γιατί αγαπάμε το χαρτί, είναι το μέσο το οποίο πατάμε. Βγήκε σε χαρτί γιατί ήθελα να κυκλοφορήσει τα βιβλιοπωλεία, ήθελα να το κρατάτε αυτή τη στιγμή στα χέρια σας, ήθελα να κάνουμε ένα πείραμα κατά πόσο ένα βιβλίο μπορεί να εκδοθεί με τη συμβατική οδό και μέσα από εναλλακτικούς δρόμους, αλλά νομίζω ότι οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η νέα μορφή βιβλίου που έρχεται, που είναι το ψηφιακό βιβλίο, το e-book, νομίζω ότι ο Γκουτεμβέργιος ήταν ένας τεράστιος επαναστάτης για την ανθρωπότητα. Είναι ξεπερασμένος. Ωραία. Δεν είναι. Θα έπρεπε ακόμα και σήμερα το άγαλμά του να βρίσκεται σε κάθε πλατεία. Γιατί άλλαξε τον κόσμο. Αλλά έχουν περάσει 529 χρόνια από τότε και είναι, νομίζω... πάμε σε επόμενο... Επειδή μας βλέπει πολλοί κόσμος και είναι βράδυ και κάποιοι που είναι σε νεότερες ηλικίες ξέρουν αυτό το κίνημα... Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζετε τι είναι αυτά που λέμε και για να μην μπούμε σε μια αργό, ας ξεκινήσουμε από την αλφαβήτα. Τι είναι το ανοιχτό λογισμικό, το ελεύθερο λογισμικό και ανοιχτός κώδικας, τι είναι αυτό το κίνημα με τα e-book και τα δωρεάν, τι είναι το κίνημα για τα κοινά αγαθά, για τα ελεύθερα κοινά αγαθά. Πες τα 3-4 βασικά για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο το ξέρουν όλοι, το χρησιμοποιούν όλοι και είναι η Wikipedia στα ελληνικά, η Wikipedia. Τι είναι? Ας πάρουμε ένα παράδειγμα τη Wikipedia για να μπορέσουμε να το κάνουμε λίγο πιο εύκολα κατανοητό. Είναι μια εγκυκλοπαίδεια η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ποιος τη γράφει? Όλος δυνητικά. Οποιοσδήποτε άνθρωπος του πλανήτη μπορεί να μπει να συνεισφέρει σε ένα λίμα. Ποιος το χρησιμοποιεί? Οποιοσδήποτε εύκολα από το κινητό, από την ταμπλέτα, από την υπολογιστή μπορεί να γίνει χρήστης της εγκυκλοπαίδειας. Ποιος αποφασίζει τι θα μπει και τι δεν θα μπει? Η συλλογική ευφυΐα. Συλλογικότητα, ναι. Η συλλογική ευφυΐα, δηλαδή, εάν μπω εγώ να πειράξω ένα λίμα, είναι επιτρεπτό, μπορώ να το κάνω. Από πίσω υπάρχουν λεγόμενοι moderators, αλλά που το επιτρέπουν ή δεν το επιτρέπουν, σε ένα χαλαρό ρυθμό, αλλά. Ταυτόχρονα, ο επόμενος περισσότερο γνώστης από μένα στην επιστήμη του ή στην ιστορία ή σε οποιοδήποτε τομέα το δει, μπορεί και αυτός να μπει να το διορθώσει. Οπότε ουσιαστικά έχουμε ένα παγκόσμιο συνεργατικό έργο το οποίο έχει φτιαχτεί από εκατομμύρια ανθρώπους, γι' αυτό το λέμε συλλογική ευφυΐα. Δεν μπορεί μια συμβατική εγκυκλοπαίδεια να μπορέσει να μαζέψει τόσα μυαλά. Και το ωραίο είναι ότι αυτή η εγκυκλοπαίδεια δεν έχει κόστος. Δεν έχει κόστος ενώ γι' αυτό μου το χρησιμοποιεί. Είναι συνεργατικό έργο και τα κόστη εκείνα τα οποία έχει για σερβερς και για τεχνική υποδομή για να μπορέσει να λειτουργεί, τα μαζεύει με donation. Κάνει κάθε χρόνο μία εντός εισαγωγικών έρανο, όπως θα το λέγαμε στην Ελλάδα, ζητάει χρήματα για να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα. Εντάξει, ο συνεργατισμός, αυτό που λέμε συνεργατισμός, είναι ο τρίτος τομέας της οικονομίας. Αντιπροσωπεύει στην Ευρώπη 9-10% του ΑΕΠ και ζουν από αυτό 1 τρισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Είναι ο ιδιωτικός τομέας, ο δημόσιος και τι είναι τα κοινά αγαθά και τι είναι το κίνημα για τα κοινά αγαθά. Και πώς έχει σχετιστεί και εσύ με αυτό το κίνημα. Και πώς έχει ανακατευτεί εσύ. Γιατί με αφορμή όλα αυτά σε έχουμε χαρίσει. Γιατί ξεκινήσατε από την Κρήτη το... Commons Fest. Το Common Fest, το οποίο είναι φεστιβάλ για τα κοινά αγαθά, να είναι ελεύθερα τα αγαθά και οι υπηρεσίες οι οποίες αφορούν όλο τον κόσμο. Τα δημόσια, ας πούμε. Δεν είναι δημόσια, γιατί αυτό έχει το στοιχείο της αυτοδιαχείρισης. Τα κοινά, το νερό, ποια είναι τα κοινά αγαθά? Μιλάμε καταρχήν για επιστήμη, για τεχνολογία, για πολιτισμό. Μιλάμε για όλο το σύμπαν. Η λογική είναι ότι όλοι συνεισφέρουμε κάτι και όλοι γινόμαστε αποδέκτες
του ωφέλους από αυτό το μεγάλο κάτι που θα δημιουργηθεί. Χωρίς απαραίτητα οικονομική συναλλαγή, είναι ένας κόσμος αναδυόμενος τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ρίζες σε παλιότερες δεκαετίες. Είναι κάτι που υπάρχει στη φύση του ανθρώπου. Απλά τώρα είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε το ίντερνετ, το οποίο μας επιτρέπει εργαλειακά όλο αυτό το σύμπαν να λειτουργεί εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά, αποδοτικά. Και να το κάνουμε τι, δηλαδή ποια είναι κάποια από τα παραδείγματα αυτού του σύμπαντος που περιγράφουμε? Υπάρχει, ας πούμε, το κλασικότερο παράδειγμα που αναφέρουμε είναι η Wikipedia, το άλλο? Οποίο είναι ευρεία. Είναι ένα λειτουργικό σύστημα, το Linux, νομίζω και αυτό είναι διάσημο. Είναι. Ο καινούριος κόσμος, το αύριο, μιλώντας όχι μόνο στην πληροφορική, μιλώντας στην καθημερινότητά μας, το αύριο είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση. Η τρισδιάστατη εκτύπωση. Θα μπορούμε εμείς μόνοι μας μέσα στο σπίτι μας, χρησιμοποιώντας ένα τρισδιάστατο εκτυπωτή, να εκτυπώνουμε αντικείμενα που κατεβάζουμε από το ίντερνετ ή που σχεδιάζουμε μόνοι μας. Αυτό είναι ένα καινούριο σύμπαν, στο οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ομότιμη παραγωγή και όλη αυτή η ανοιχτότητα, όπως τη λέμε. Πώς, κατά ποιο τρόπο παίζει ρόλο? Υπάρχει εξής λογική. Δημιουργούνται πυρήνες. Δημιουργούνται πυρήνες με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Οποιοσδήποτε μπορεί να μπει να συνεισφέρει στον πυρήνα. Mm-hmm. Μέσα εκεί έχει το όφελος της συμμετοχής, την ικανοποίηση. Εκπαιδεύεται από ανθρώπους περισσότερο γνώστες στο συγκεκριμένο αντικείμενο από αυτόν. Έχει πολλά ωφέλη ο ίδιος από τη συμμετοχή του. Δωρεάν. Συνήθως ναι. Συνήθως μιλάμε για συνεισφορά εθελοντική. Με τον όρο, το παραγόμενο έργο ή η παραγόμενη υπηρεσία ή η παραγόμενη ιδέα, όπως εξελίσσεται, να διατίθεται ελεύθερα μέσω διαδικτύου σε οποιονδήποτε το επιθυμεί, με όρους αντίστοιχα να μην για προσωπική χρήση, για μη εμπορική χρήση και να το πάει παραπέρα. Και πώς θα ζήσουν αυτοί που συμμετέχουν? Πώς θα βγάλεις εσύ λεφτά και πώς θα, εγώ που σε υποστηρίζω, θα έχω οικονομικό όφελος ή σε υποστηρίζω επειδή είμαι ιδεολόγος? Ας δούμε το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Καταρχήν, το ίντερνετ είναι η απάντηση όποια και αν είναι ερώτηση. Με ρώτησες πώς? Μέσω του ίντερνετ. Η λογική είναι η εξής. Το ίδιο το ίντερνετ έχει εφεύρει τρόπους όταν χρειάζεται να εμπλακεί το χρήμα. Αμιγώς το χρήμα. Έχει εφεύρει τρόπους απευθυνόμενο στα κοινά για να χρηματοδοτηθούν άνθρωποι, πόροι ή πρωτεσίλες. Υπάρχει όμως στην κουλτούρα του ελεύθερου λογισμικού που με ρώτησες πριν. Στο ελεύθερο λογισμικό εμπλέκονται άνθρωποι προγραμματιστές, κυρίως προγραμματιστές. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή μια παγκόσμια τάση όπου νεαροί σε ηλικία προγραμματιστές, συνήθως φοιτητές, οι οποίοι έχουν και ελεύθερο χρόνο και δεν έχουν άμεσο βιοποριστικό πρόβλημα, εμπλέκονται μέσα σε τέτοιες διαδικασίες, γιατί το όφελος μέσα από την ιστορία είναι πέρα από την εμπειρία, πέρα από την εκπαίδευση, ουσιαστικά δουλεύουν σε μια παγκόσμια εταιρεία, η οποία όμως δεν είναι εταιρεία κερδοσκοπική, είναι μη κερδοσκοπική. Και βγαίνοντας μέσα από τον κόσμο αυτό, έχουν συσσωρεύσει τεχνογνωσία, εμπειρία, σαν να δούλευαν στη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου. Γιατί αν μιλάμε για το Linux αυτή τη στιγμή, εμπλέκονται εκατομμύρια προγραμματιστές. Είσαι λοιπόν μέλος μιας κοινότητας που πέρα από την ικανοποίηση, από τη συμμετοχή, από την αλληλεγγύη, από όλα αυτά τα συναισθήματα, και μέσα από εκεί μπορείς να βρεις δουλειά. Ή μέσα από εκεί μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό που έχεις κάνει ως πορτφόλιο, για να πας έξω και να πεις, εγώ έκανα αυτό το κομμάτι στον πυρήνα του Linux. Εντάξει, σίγουρα ο νέος κοινοτισμός, γιατί πρόκειται για νέο κοινοτισμό, ηλεκτρονικό κοινοτισμό, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είναι όροι, ας πούμε, σχετικά καινούργοι. Ωστόσο, το Facebook, ας πούμε, γιατί το δωρεάν είναι από παλιά. Το δώρο, η έννοια του δώρου, είναι από την πρώτη οικονομία. Δώρο. Σου κάνω ένα αυτό. Και λέμε, στις δύο πίτσες ή μία δώρο. Πάρε αυτά τα δώρα, αλλά από εδώ και πέρα θα πληρώνεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το σύστημα που έχει φτιαχτεί. Από εδώ και πέρα θα πληρώνεις. Άρα το Facebook που είναι δωρεάν και εμείς δουλεύουμε στο Facebook. Δηλαδή η Λιλιάνα κάθεται 4 ώρες την ημέρα. Μόνο? Τρεις, ξέρω εγώ. 14. Αυτό είναι δουλειά, γιατί παράγουμε ιδέες, διακινούμε ιδέες, παράγουμε προϊόντα κλπ. Ποιος κερδίζει και πώς από αυτή τη δουλειά και πώς μπορεί να γίνει ισοδιανομή ή η δίκαια διανομή του πλούτου που παράγεται ηλεκτρονικά? Εσύ να απαντήσεις.
Τη διακίνηση πληροφορία. Όχι, ρε παιδί μου, δημιουργούνται προϊόντα. Προϊόντα. Ναι. Φτιάχνουμε, έχουμε μια κοινότητα και φτιάχνουμε ένα καινούριο προϊόν. Mm. Μια καινούργια ιδέα. Διακινούμε ένα πράγμα. Βγάζουμε ένα βιβλίο. Mm. Κάνουμε μια ταινία. Mm. Όλα αυτά διακινούνται. Είναι δωρεάν αυτά όλα. Είναι με ελεύθερη πρόσβαση. Δεν πληρώνει ο άλλος. Ή πληρώνει από ένα σημείο και μετά. Mm. Λοιπόν, πώς διανέμεται. Ποιος, δηλαδή, δεν υπάρχει καπιταλισμός. Πώς διανέμεται, ας πούμε, το κέρδος, υπεραξία από αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημιουργούνται στο ίντερνετ από κοινότητες που δεν γνωρίζονται αυτοί μεταξύ τους που το φτιάχνουν. Το ίντερνετ. Δύσκολη ερώτηση σου έχω κάνει τώρα. Το ίντερνετ θα πρέπει καταρχήν να τα αντιμετωπίζουμε ως εργαλείο. Καταρχήν. Και όλες οι υπηρεσίες, Facebook και όλες οι αναδυόμενες υπηρεσίες μέσα στο ίντερνετ, εμείς οφείλουμε να τις αντιμετωπίζουμε ως εργαλείο. Στο Facebook κάνουμε την εξής φωνία. Το Facebook ουσιαστικά τι είναι, μία πλατφόρμα, άδεια από περιεχόμενο. Το περιεχόμενο το βάζουν το 1 δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια χρήστες, και το οποίο ανεβάζουν κείμενα, εικόνες, ήχο, βίντεο, τα δικά τους. Απευθυνόμενα στους φίλους τους. Γι' αυτό και υπάρχει η δικιά μου η άποψη, η δικιά μου η φωτογραφία, η δικιά μου παραγωγή. Και επιχειρήσεις. Αφορά... Και επιχειρήσεις. Σε δεύτερο επίπεδο όμως. Το πρωτεύον είναι οι απλοί εραστέχνες, οι απλοί χρήστες. Η συμφωνία λοιπόν με το συγκεκριμένο είναι. Αυτό δεν είναι δουλειά. Ποιο? Που κάθεται 4 ώρες και ποστάρει στο Facebook. Αν μιλάμε. Δεν δημιουργεί κάτι. Δημιουργεί η περιεχόμενο. Ναι. Δημιουργεί περιεχόμενο. Φαντάσου, μία εφημερίδα, μία τεράστια εφημερίδα στο ίντερνετ, έχει μέσα 5 εκατομμύρια σελίδες. Ποιοι τις έχουν γράψει? Επαγγελματίες, δημοσιογράφοι. Πάμε στο Facebook. Δισεκατομμύρια σελίδες. Ποιος τις έχει γράψει? Ο κάθε απλός χρήστης... Ερασιτέχνες. Ξέρεις, είναι εραστέχνες. Ναι. Οι εραστές της τέχνης. Οι εραστές της τέχνης. Οπότε, ουσιαστικά, η όλη εντός εισαγωγικών συμφωνία με το Facebook είναι: εμείς θα χρησιμοποιούμε τα εργαλεία για διασκέδαση, επικοινωνία, ψυχαγωγία, όλο το σύμπαν του διαδικτύου, και το Facebook θα μας προβάλλει εστιασμένες διαφημίσεις, εστιασμένες όμως, τις οποίες τις λέμε συμπεριφορικές διαφημίσεις, είναι ένα προηγμένο μεταεπίπεδο του ίντερνετ. Behavioristικές. Μπράβο. Από ένα σημείο και μετά όμως το Facebook, αφού είναι δωρεάν, έρχεται και εκεί που σε έδειχνε, ας πούμε, έχεις 10.000, 20.000, 30.000 ακόλουθους και σε έδειχνε σε 30.000 άτομα, κάθε φορά που πέφτει, σε δείχνει σε λιγότερους, Και για μετά να καταφέρει να συμμετέχει. Ναι, κάθε φορά που πέφτει το Facebook, σε δείχνει σε λιγότερους φίλους σου. Δηλαδή, σε βλέπει αυτή τη στιγμή το 5% των φίλων σου στο Facebook. Για τις σελίδες αναφέρεις, για τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις. Α, είναι. Για τις σελίδες, για τα pages. Τις επαγγελματικές σελίδες. Πρέπει μετά να του βάζεις διαφήμιση, να τροφοδοτείς. Σου λέει, θέλω να μασίσω, αλλιώς δεν είναι. Έχουμε οι 4 βασιλιάδες της νέας οικονομίας, που είναι το Facebook, είναι η Google, πρωτεύουσα, είναι η Amazon και είναι και η Apple. Αυτές είναι οι 4 μεγάλες κυρίες της νέας οικονομίας. Νομίζω ότι έχουν τεράστια συνεισφορά στο πώς έχει αλλάξει όλος ο κόσμος. Όταν λέω έχει αλλάξει ο κόσμος, όχι ο ψηφιακός, ο πραγματικός κόσμος έχει αλλάξει. Η πραγματική οικονομία. Δηλαδή. Η οικονομία. Και η κοινωνία. Και η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν πάμε αυτή τη στιγμή στο Λύκειο και ρωτήσουμε τα παιδάκια τη σχέση σας, πώς ζευγαρώνετε, μέσω ποιου. Παλιά ήταν η καφετέρια, παλιά ήταν το μπαρ, τώρα είναι το Facebook. Δηλαδή, μέσα από την όλη διαχείριση της κοινωνίας, το Facebook είναι πρωτεύον εργαλείο στα πάντα. Την Παγκόσμια Βιομηχανία Βιβλίου, που την έχει ταρακουνήσει επίσης, πόσο βαθιά την έχει επηρεάσει? Και τη δισκογραφία. Και τη δισκογραφία ακόμα περισσότερο. Αν μιλήσουμε για το βιβλίο, έχουμε δύο κόσμους. Ο ένας είναι ο εμπορικός κόσμος, που είναι το Amazon. Η Amazon. Αυτοί έχουν ως στόχο, το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο στον πλανήτη είναι αυτή τη στιγμή, σε απόλυτα νούμερα, έχουν ως στόχο να προωθήσουν το ψηφιακό βιβλίο σε ένα τεράστιο σύστημα διανομής, αυτόματης διανομής διαδικτυακής, και από δίπλα είμαστε εμείς, που είμαστε ο μη εμπορικός κόσμος. Open Book. Ναι, φτάσει εκεί ακόμα. Συνολικά οι άνθρωποι που προσπαθούμε να δούμε τα ωφέλη του e-book, τα τεράστια ωφέλη του e-book σε σχέση με το χάρτινο βιβλίο. Mm-hmm. Και μιλάμε καταρχήν ότι ένα e-book για να φτιαχτεί από κάποιον εραστέχνη είναι δωρεάν.
Υπάρχουν τα εργαλεία διαθέσιμα για να φτιάξεις το δικό σου book εύκολα και ελευθερά και χωρίς κανένα κόστος. Δεν χρειάζεσαι κανένα για να το διανύμεις. Το ανεβάζεις κάπου, ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Το ανεβάζεις κάπου και ο κόσμος το κατεβάζει. Δεν έχεις. Τεχνικά έχεις λύσει όλα τα προβλήματα από τη στιγμή που δεν υπάρχει ύλη. Μιλάμε για ένα άειλο προϊόν το οποίο μπορείς να φτιάξεις μόνος σου. Όλο αυτό το σύμπαν μας δίνει δυνατότητα. Το αντίγραφο, ας πούμε, είναι δωρεάν. Μας δίνει λοιπόν εμάς που πρεσβεύουμε αυτό το καινούριο κόσμο, μας δίνουν τη δυνατότητα να βγούμε και να μοιράσουμε, να μοιραστούμε τα πραγματικά μας έργα ελεύθερα στον κόσμο. Να πούμε λίγο τι είναι και το Open Book. Το Open Book είναι μια ανοιχτή βιβλιοθήκη ουσιαστικά. Την οποία την έχεις φτιάξει εσύ. Την οποία την έχω φτιάξει εγώ πριν από 7-8 χρόνια. Ουσιαστικά έχει τρεις είναι οι σκοποί που εξυπηρετεί. Ο πρώτος είναι να μαζέψουμε όλα τα ελληνικά κλασικά βιβλία, τα οποία είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων. Με βάση το νόμο των πνευματικών δικαιωμάτων, 70 χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού, απελευθερώνονται τα δικαιώματα. Που σημαίνει ότι όλοι οι συγγραφείς, οι Έλληνες, που έχουν πεθάνει πριν το 1945, πριν το 1945, τα έργα τους είναι, όπως τα λέμε, έργα κοινού κτήματος, είναι έργα public domain. Άρα οι καταραμένοι ποιητές, ας πούμε, της δεκαετίας του 30 είναι όλοι ελεύθεροι, έτσι. Σας έκανε εντύπωση πέρυσι, πρόπερσι, ξαναβγήκε πολύ δυνατά η Πινελόπη Δέλτα. Και πέρυσι βγήκε πολύ δυνατά ο Μικρός Πρίγκιπας. Είναι οι χρονιές στις οποίες απελευθερώθηκαν τα έργα της Πινελόπης Δέλτα και απελευθερώθηκε το 1ο του 2015, απελευθερώθηκε ο Μικρός Πρίγκιπας. Γι' αυτό και είχαμε. Μόνο ελληνική είναι η τίτλη στο Open Book. Στο Open Book είναι ελληνική η τίτλη, γιατί έχουμε άλλα θέματα με το εξωτερικό, υπάρχουν άλλες ημερομηνίες και το ξενόγλωσσο στη μέση. Αυτός είναι ο πρώτος, να μαζέψουμε κάπου όλα τα έργα σε ψηφιακή μορφή, ούτως ώστε να είναι κάπως ένα βιβλιογραφικό σημείο αναφοράς. Πόσα είναι αυτά τα έργα λοιπόν που έχουν συλληφθεί στην ιστοσελίδα? Τα e-books αυτή τη στιγμή που είναι διαθέσιμα είναι χιλιάδες. Είναι χιλιάδες. Ναι, είμαστε σε φάση αναδιοργάνωση να φτιάξουμε ένα νέο πιο σύγχρονο site, γιατί έχει παλιώσει. Κατάλογο φτιάχνεις, έτσι. Ένα κατάλογο, ουσιαστικά μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, όπως τη λέμε. Ψηφιακή βιβλιοθήκη. Τώρα είμαστε στη φάση. Εγώ το παρακολουθώ. Το ερώτημα όμως που σου θέτω, και για να το κάνω πιο σαφές, έβγαλε ένα βιβλίο Competit. Αυτά τα κινούν δύο ομάδες στην Ευρώπη. Η μία είναι οι πειρατές, το κόμμα των πειρατών που ξεκίνησε από τη Σκανδιναβία. Και το δεύτερο είναι οι οικολόγοι. Ο Competit έβγαλε ένα βιβλίο με τρεις οικονομολόγους, με τίτλο «Τι να κάνουμε». Αυτό είναι ένα βιβλίο του Λένιν. Το έκανε περιπαικτικά ο Competit. Εκεί βάζει τον όρο της επικονίασης στην οικονομία. Επικονίαση είναι η μέλισσα που πάει από λουλούδι σε λουλούδι. Δεν κάνει μόνο αναπαραγωγή δικιά της, αναπαράγει και τη φύση. Σωστό. Λένε οι οικονομολόγοι αυτοί των πράσινων, ας πούμε. Και αυτή ήταν και η ερώτηση που έκανα σε σένα. Λένε πώς αυτός ο πλούτος που δημιουργείται, δηλαδή η διακίνηση των ιδεών, τα έργα, οι υπηρεσίες, που πια γίνονται συλλογικά από ομάδες που δεν γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, πώς θα καταμεμηθεί το κέρδος δίκαια. Αφού σου λέει, πώς θα επιστρέψει. Είναι κοινωνικό το κέρδος. Εσύ δηλαδή, εσύ με το e-book, πώς βγάζεις λεφτά, αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Με το open book. Και επίσης οι εθελοντές, η ψηφιοποίηση των βιβλίων, κατά ποιο τρόπο έγινε? Τα σκανάρατε? Κάποιοι είναι σκαναρισμένα. Να απαντήσει την ερώτηση όμως, όχι μόνο τεχνικά. Τους Motorhead, τους θυμάσαι? Εγώ δεν τους θυμάμαι. Το μνημονεύαμε πρόσφατα. Λοιπόν, η Motorhead πριν μερικά χρόνια κάνει ένα πείραμα. Η μουσική είναι η πρώτη βιομηχανία που έπεσε απόλυτο θύμα της πειρατείας. Κατέρευσε όλη η μουσική βιομηχανία σε επίπεδο δισκογραφίας εννοώ. Λοιπόν, η Motorhead καινοτομώντας έκαναν το εξής. Το καινούργιο τους άλμπουμ δεν το εξέδωσαν στην κλασική παραδοσιακή εταιρεία παραγωγής που να διανεμηθεί στα δισκοπολία. Τι έκαναν? Το έβγαλαν ελεύθερο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, σε ένα μήνα είχαν κατέβαινε ελεύθερο και δίπλα έλεγαν «Αν θέλεις, άσε κάτι». Καπέλο, το μοντέλο το άλλο, το εναλλακτικό. Λοιπόν, βγήκαν μετά από 1-2 μήνες οι ίδιοι και ανακοίνωσαν ότι τα χρήματα που συγκεντρώσαμε από donations, από πώς λέμε, εθελοντικές προσφορές, ήταν περισσότερα από όσα βγάλαμε πριν
από την εταιρεία που συνεργαζόμασταν. Εμείς, ως μέρισμα. Και δεύτερον, τα τραγούδια μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι για ένα καλλιτέχνη το πρωτεύον δεν είναι να βγάλει χρήματα. Το πρωτεύον είναι να ακουστεί και να διαδοθεί το έργο του. Ένα συγγραφέα δεν κάθεται 5 χρόνια να γράψει ένα βιβλίο για να πάρει κάποια πνευματικά δικαιώματα τάξη μεγέθων λίγων χιλιάδων ευρώ ή λίγων εκατοντάδων ευρώ. Μισό δεν πληρώνεσαι. Τώρα, το παράδειγμα των Μόντερχετ τι μας δείχνει, ότι οι άνθρωποι σήμερα στην παρούσα φάση εκτιμούν το δωρεάν ή ότι εκτιμούν την παρελθούσα δράση των Μόντερχετ. Γιατί ένας, πέτυχαν δύο σε ένα. Ένα πρωτοεμφανιζόμενο μουσικό, ένα πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα, τι έχει να κερδίσει και τι έχει να χάσει. Έχει δεν θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα σίγουρα. Καταρχήν, βγαίνει και λε καλημέρα, αυτό είναι το έργο μου. Ελεύθερα προσβάσιμο. Mm. Αν είναι καλό, θα φύγει. Καταρχήν, έχει να κερδίσει την άποψη του κόσμου για το έργο του. Γιατί για να ο πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας, ας πούμε, ο οποίος δεν θα παιχτεί από τα μίντια, δεν θα πάρει ωραίες θέσεις στα βιβλιοπωλεία. Δεν είμαστε πολλοί στην Ελλάδα. Κυρίως οι συγγραφείς, οι πρωτοεμφανιζόμενοι, είναι παραπονεμένοι. Ότι δεν είχε την ευκαιρία του το βιβλίο μου να διαβαστεί και να σχηματίσει ο άλλος άποψη. Λοιπόν, σύμφωνη. Και ξαναλέω, σύμφωνη και πάλι σύμφωνη, ότι αυτό που γίνεται με την τεχνολογία και το ίντερνετ θα νικήσει τα κυρίαρχα μίντια, τους εκδοτικούς οίκους, αυτούς που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Μπορεί να βγει underground από κάτω, να βγουν πράγματα. Εγώ παρακολουθώ και τον πιτσιρικά αυτόν που λέει δώστε μου λεφτά να πάω. Έχω μια γκόμενα στο Μεξικό και του δίνουν. Και, ναι, αυτός ο τύπος και λέει. Δεν το ξέρεις αυτό. Και του δίνουν πολλά λεφτά και λέει θα τα δώσω σε ένα παιδικό σταθμό γιατί μου φτάνουν εμένα. Μετά λέει πάω στην Αυστραλία, έχω άλλη γκόμενα. Του στέλνουν λεφτά. Λέει crowdfunding. Λοιπόν, Έλληνας, πώς λέγεται αυτός. Δεν θυμάμαι. Ένας πιτσιρικά. Τέλος πάντων. Ο κόσμος χρηματοδοτεί, ας πούμε, ιδέες και παίρνει και πίσω από τη χρηματοδότηση. Συμβολιακή, ας πούμε, το λέμε συμβολιακή λογοτεχνία. Μάλιστα. Δηλαδή, μάλιστα. Από αυτό παίρνω και εγώ μέρος πίσω κλπ. Επινοητικός Ρουμελιώτης. Ναι, λοιπόν, το θέμα είναι, αυτός ο καινούριος κόσμος, έτσι που είναι, που θα κυριαρχήσει απέναντι στον παλιό, πώς σε αυτόν τον κόσμο θα υπάρχει δικαιοσύνη. Εγώ που είμαι ο Ρουμελιώτης και γράφω ένα πολύ ωραίο κείμενο και εσύ που είσαι, που γράφεις ακόμα πιο ωραίο κείμενο από μένα, γιατί το δικό σου θα πουληθεί πιο ακριβά από το δικό μου που είναι πιο ωραίο το κείμενο. Η φύση του διαδικτύου, η φύση δομής λειτουργίας και οργάνωσης του διαδικτύου έχει την απάντηση. Τι εννοώ. Δηλαδή, όχι, ξανά, κι άλλη ερώτηση για να γίνει κατανοητό. Γίνανε λοιπόν, μερικές επαναστάσεις. Όχι διάλειμμα. Για θα το επαναδιατυπώσει ακριβώς μετά το διάλειμμα. Όχι, θα το να μάθουμε λίγο περισσότερα για αυτό το γενναίο νέο κόσμο. Να κάνω την ερώτηση πρώτα. Διατύπωσες ήδη την πρώτη της φάση. Ναι, όχι, για να σου βάλω κι άλλο. Έγινε και θα πάμε στο διάλειμμα. Έγινε μια μεγάλη επανάσταση. Βγήκε ο Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία και έβγαλε δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που δεν τους γνώριζε. Είναι από το ίντερνετ. Έγινε η επανάσταση των νέων Αράβων. Στον αραβικό κόσμο. Οι οποίοι νέοι Άραβες ήταν οι μορφωμένοι που γυρίσανε και από ένα πιτσιρικά που σκοτώθηκε, που το σκοτώσανε οι αστυνομικοί, που είδε κάτι ναρκωτικά που μοιράζανε και πήγε μέσα στο ίντερνετ καφέ και το ανέβασε και είχε την άλλη μέρα 1 εκατομμύριο οπαδούς στο ίντερνετ. Λοιπόν, έγινε η επανάσταση στον αραβικό κόσμο. Όμως το αποτέλεσμα είναι η Συρία. Είναι οι πρόσφυγες. Γιατί θα είναι δίκαιο και ηθικό. Αυτό που θα συμβεί. Είναι δίκαιο και ηθικό το διαδίκτυο? Αυτή είναι η ερώτηση. Μπορείς να πάτε, ναι. Το διαδίκτυο, καταρχήν, από τη φύση του είναι δημοκρατικό. Που σημαίνει, ο κάθε ένας άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό, και αυτόματα να διανεμηθεί παντού. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει η τεχνική δυνατότητα. Που είναι πολύ βασικό σημείο το να μπορώ. Το αν θα τα καταφέρω στο τέλος είναι πολύ παραμετρικό, είναι πολύ παραγωγικό. Αλλά σίγουρα σε σχέση με το παρελθόν, εγώ που έχω ένα προϊόν. Είναι δημοκρατικό μέσο, λες. Είναι απόλυτα δημοκρατικό. Γιατί εγώ που έχω ένα προϊόν ή έχω μια ιδέα ή κάνω μια εταιρεία, μπορεί να βρεθεί. Έχω 5 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα. Η γυναίκα μου παράγγειλε ένα γλυπτό πύλινο για το σαλόνι μας από ένα οροπέδιο στο Περού. Από ένα αεροπέδιο στο Περού. Αν θυμάμαι καλά, στείλαμε γύρω στα $80 με τα μεταφορικά, που σημαίνει ένας
αγκιοπλάστη στο Περού, πήρε από μένα, άμα δεις την υδρόγειο, είμαι εγώ εδώ και είναι αυτός εδώ, πήρε από μένα $50. Έστειλα σε ένα, το οποίο μπορεί να είναι μηνιάτικο εκεί κάτω. Και έψαξα να βρω την πόλη του στο χάρτη και ήταν πάνω σε ένα οροπέδιο στο πουθενά, ένα χωριουδάκι άγνωστο και του έστειλα εγώ $50. Αν αυτό δεν είναι απόλυτη απόδειξη ότι η ορθή χρήση του διαδικτύου δίνει δυνατότητες, αυτό πρέπει να κρατήσουμε, ότι προσφέρει δυνατότητες. Τίποτα εύκολα, τίποτα αυτόματο, τίποτα δεν είναι επειδή μπήκα στο διαδίκτυο, αυτό είναι το 90 η παραμύθα. Μπαίνει στο διαδίκτυο, το ξενοδοχείο θα έχει πελάτες. Δεν έχει πελάτες άμα μπει στο διαδίκτυο. Ωραία, κρατάμε αυτό. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο, πολύ λίγο πάλι κοντά σας. Είμαστε πάλι εδώ για να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε και μήπως να την πάμε και λίγο πιο εκεί. Γιατί εγώ αναρωτιέμαι τόση ώρα που μιλάμε για το βιβλίο, για το ίντερνετ, για τα νέα εργαλεία, όλη αυτή την καινούργια πραγματικότητα. Και επειδή έχουμε ένα βιβλίο όμως εδώ μπροστά μας και θέλω να σταθούμε λίγο και στο βιβλίο και στο συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά και στο κατά πόσο εσύ, Γιάννη, πιστεύεις ότι το μέσο επηρεάζει και τον τρόπο που το βιώνει την ανάγνωση. Δηλαδή, το ψηφιακό βιβλίο και το πραγματικό βιβλίο που είπαμε, το συμπαθούμε, το αγαπάμε, έχει υλικό σώμα, μυρίζει. Πραγματικά όμως, στο μέλλον, εσύ πιστεύεις ότι δεν θα υπάρχει ίχνος βιβλίου, δηλαδή θα ανήκει η λογοτεχνία ολοκληρωτικά στο ψηφιακό κόσμο? Νομίζω ότι μία εικόνα παίρνουμε ήδη με το τι συμβαίνει με τις εφημερίδες. Η εφημερίδα που είναι κάτι ένα αντίστοιχο μέσο ανάγνωσης, όχι λογοτεχνίας αλλά ειδήσεων και κρίσεων, σχετίζεται με το καφεδάκι στη Λιακάδα. Είναι συνήθεια. Παλιός εφημεριδάς ο Ανδρέας. Είναι συνήθεια. Με κοιτάς πώς σε κοιτάω, Ναι. Είναι συνήθεια η εφημερίδα. Πριν λίγες μέρες βιώσαμε το κλείσιμο του Independent. Αυτό και μάλιστα ο αρχισυντάκτης του Independent... Στην τελευταία. Όχι το κλείσιμο. Κακή έκφραση. Σταμάτησε να εκδίδεται η έντυπη έκδοση. Ναι. Ο αρχισυντάκτης του Independent στην τελευταία σελίδα έγραψε ότι είναι μια τολμηρή απόφαση και είναι μια απόφαση που θα πρέπει να παραδειγματίσει τις εφημερίδες όλο τον κόσμο. Να αποτελέσει καλό παράδειγμα για τις εφημερίδες όλο τον κόσμο. Όταν είχε φτάσει αυτή η εφημερίδα να πουλάει 400-500.000 φύλλα και είχε πέσει στα 40, νομίζω ότι δεν είναι θέμα συζήτησης. Ο κόσμος αποφάσισε ότι προτιμάει για την ενημέρωσή του την ίδια εφημερίδα σε ψηφιακή μορφή αντί σε χάρτη. Νομίζω έχω κάποια ερωτήματα και τα έχουν και οι τηλεθεατές Όλοι οι τηλεθεατές μας. Ναι. Δηλαδή, εγώ ανήκω σε μια γενιά που καταστράφηκαν τα δέντρα στη Σκανδιναβία για να γράφουμε τις βλακίες που γράφαμε εμείς 30 χρόνια. Έτσι. Γινόταν το χαρτί. Τώρα αυτό τελειώνει το χαρτί. Όμως το ίντερνετ θέλει μικρά κείμενα. Άρα εγώ θέλω να κάνω ανάλυση. Θέλω να αναλύσω γιατί συμβαίνει αυτό. Εδώ κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση. Ανάλυση στην ανάλυση. Λοιπόν, θέλει μικρά κείμενα. Το Twitter είναι όλο εξυπνάδες. Έχει φυλές που βρίζουν ο ένας τον άλλον. Άρα ξεπερνάει την ελευθεριότητα, ας πούμε. Πάει. Λοιπόν, γι' αυτά. Και όχι μόνο για αυτά, αλλά και γιατί σε σχέση με αυτά, το τελευταίο σου βιβλίο είναι 29 μικροδιηγήματα. Και είναι σαν να μιλάμε για μια καινούρια λογοτεχνική φόρμα και φόρμα γραφής γενικότερα. Σε σχέση πάντα με το διαδίκτυο κιόλας. Στην ερώτηση που μου έκανες, όχι μόνο έχει επηρεάσει τον τρόπο που διαβάζουμε κείμενα, έχει επηρεάσει πρωτίστως τον τρόπο που γράφονται τα κείμενα. Να βάλουμε όμως μια παρατήρηση. Το ίντερνετ ως νέο μέσο δεν είναι εχθρός του βιβλίου. Γιατί? Σε σχέση με τα προηγούμενα μέσα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, έβαλε τον κόσμο να διαβάσει και έβαλε τον κόσμο να γράψει. Ακόμα και ένα σχόλιο να γράψει στο ίντερνετ, πριν 10-15 χρόνια δεν μπορούσε να γράψει κάτι. Δηλαδή, επανέφερε τη γραφή και το κείμενο στο προσκήνιο από όλο τον κόσμο. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Εντάξει, αλλά είπαμε σε σχέση με τις εφημερίδες, δηλαδή τηλεόραση. Στην τηλεόραση δεν μπορεί να γράψει ανάλυση, να αναλύσει ένα θέμα όπως αναλύουμε τώρα εμείς εδώ και εμείς κάνουμε κατάχρηση και το αναλύουμε. Έτσι, κατάχρηση του τηλεοπτικού χρόνου για να αναλύσουμε αυτό που λέμε. Στην τηλεόραση, λοιπόν, το μέσον δεν είναι εύκολο. Το ίδιο και το ραδιόφωνο. Στην εφημερίδα της καταργεί την ανάλυση, που η εφημερίδα είναι αυτό, να δεις τι είναι ανάμεσα, τι είναι από πίσω, τι συμβαίνει. Τα δεδομένα. Μπαίνοντας στο ίντερνετ κάποιες ώρες, τα δεδομένα πληροφορίας που δέχεται πια είναι τεράστια.
Οπότε υπάρχει μια καταγραφόμενη τάση, έχει καταγραφεί σε έρευνες. Καταρχήν, τα ίδια τα το μήκος, η έκταση των κειμένων στις εφημερίδες τις μεγάλες διεθνώς έχει αρχίσει και φθήνει, έχει αρχίσει και μειώνεται η έκταση. Γενικά μιλάμε για κείμενα ταχύτητας, για κείμενα νευρικά, για κείμενα μικρά, γιατί έχεις να διαβάσεις κι άλλα. Και γενικά υπάρχουν μελέτες ότι ό,τι κείμενο είναι πάνω από συγκεκριμένους χαρακτήρες, στατιστικά δεν διαβάζεται. Έχουμε πάει λοιπόν σε μια λογική σμίκρυνσης της έκτασης των κειμένων. Γι' αυτό θα επανέλθουν οι εφημερίδες. Γι' αυτό θα επανέλθουν κάποια στιγμή οι εφημερίδες. Εννοείς σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική? Σε οποιαδήποτε μορφή. Σε οποιαδήποτε μορφή. Ναι, ναι. Αυτή η προσέγγιση στην πληροφορία. Ναι, η ανάλυση σαφώς και είναι ζητούμενο μέσα. Όταν δέχεσαι βροχή τα terabytes της πληροφορίας, θες μια καθαρή φωνή, έναν άνθρωπο να ταυτιστείς μαζί του και να τον ακολουθείς. Ένα καθαρό βλέμμα για να σου δίνει λίγο την πηξίδα μέσα στο χάος της πληροφορίας. Σαφώς. Από την άλλη, βέβαια, τα tweets, τα status και όλη η υπερμικρή φόρμα των κειμένων ξανάφερε στη μόδα. Παγκόσμιο είναι αυτό, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ξανάφερε στη μόδα τη λεγόμενη μικρή λογοτεχνία. Η μικρή λογοτεχνία είναι μικρά σε είναι format λογοτεχνικό, προϋπήρχε του διαδικτύου. Στην Αμερική το λένε flash fiction. Τα τσέπης. Τα μυθιστορήματα τσέπης. Στην Αμερική το λένε flash fiction. Διήγημα στραπή. Η ρίζα του και η άνθηση που γνωρίζει καιρό είναι στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή οι Ισπανόφωνοι έχουν πολύ καλά μικρά. Και νομίζω ότι το μικρό με γοητεύει εμένα και στο να το διαβάσω και στο να το γράψω. Με γοητεύει γιατί λίγα λες, ελάχιστα λες και πολλά εννοείς. Έχει αυτό το χαρακτήρα της ποίησης. Του μικρού, του συμπυκνωμένου, της συμπυκνωμένης φόρμας, με τη διαφορά ότι εμείς εδώ μιλάμε για fiction, μιλάμε για μυθοπλασία, μιλάμε για ιστορίες. Και αυτό είναι σαφώς επηρεασμένο από τον κόσμο του διαδικτύου. Εννοείται, νομίζω, είναι αδιαφεσβήτητο. Έτσι, είσαι παράξενο φρούτο. Δηλαδή, από τη μία είσαι κατσαβίδι, κομπιουτεράς, εγώ τους λέω κατσαβίδια αυτούς. Ναι, ναι. Απ' την άλλη, είσαι λογοτέχνης, νέος λογοτέχνης. Και προσπαθείς να περιγράψεις μια καινούργια σχολή, ας πούμε. Και το τρίτο, είσαι μαχητής, υπάρχει και ένας νεκρός. Το δικαιωμάτων της, πώς το λένε, ότι δεν υπάρχει ένας νεκρός. Άρον Σβάρτς. Ο Άρον Σβάρτς, μπράβο, αυτός ήταν. Το δικαιωμάτων του ελεύθερου λογισμικού και του ανοιχτού κώδικα. Να κάνω μία ερώτηση στα πρώτα... 3-1. Στα πρώτα δύο. Εγώ σκεφτόμουν κάτι άλλο με αφορμή τη δική σου υπόσταση, πληροφορική και συγγραφέας. Θυμήθηκα μία αρίσιο του Μπράιαν Ίνο. Του τραγουδοποιού του Αμερικάνου, ο οποίος είχε πει πριν πολλά χρόνια, βέβαια, αλλά εμένα μου είχε μείνει, ότι το πρόβλημα, λέει, με τους υπολογιστές είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή Αφρική μέσα τους. Και τώρα σε ρωτάω ως συγγραφέα. Αφρική. Αφρική. Αφρική, ναι, ναι, ναι. Πού είναι τα λιονταριά? Πού είναι τα λιονταριά? Ως συγγραφέα. Αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι μια ποιητική σκέψη προφανώς, εσύ το εντοπίζεις? Δηλαδή, δεν νιώθεις ότι το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα περιβάλλον κάπως στήρο για να δημιουργήσει αληθινές εμπειρίες? Νομίζω ότι το διαδίκτυο είναι ένας εναλλακτικός κόσμος. Πραγματικός όμως. Δεν είναι. Σπάει τη γεωγραφία. Σπάει τη γεωγραφία. Συντηρώ φίλους αληθινούς μέσα από ψηφιακές μορφές. Εικονικούς φίλους, όχι αληθινούς. Εικονικούς. Συναντιόμαστε. Και όταν συναντιόμαστε, δεν είναι. Έχουμε συναντηθεί κατά καιρούς. Γιατί... Όχι, κάνουμε και σεξ, αλλά άμα είναι στην Αυστραλία ή άλλοι. Σωστό. Κάνει, σωστό. Δηλαδή... σωστό. Ναι, αλλά. Μέχρι ενός σημείου. Μπορούμε όμως να διατηρούμε μια καθημερινή επαφή και να κάνουμε πράγματα μαζί, να συνεργαζόμαστε. Στο κομμάτι της. Του σύμπαντος αυτού, ο Ουμπέρτο Έκο, πρόσφατος Μακαρίτης και αυτός, έλεγε το εξής, ότι υπάρχουν δύο είδη μνήμης. Υπάρχει η οργανική μνήμη και υπάρχει και η ανόργανη μνήμη. Οργανική μνήμη είναι η μνήμη του εγκεφάλου. Μιλάμε για βιβλία και για λογοτεχνία. Μέχρι το πριν 400-500 χρόνια δεν υπήρχαν τα βιβλία. Άρα μιλάμε για μια προφορική παράδοση. Άρα όλη η λογοτεχνία, ο Όμηρος, ας πούμε, διατηρήθηκε στους αιώνες προφορικά. Άρα οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ την οργανική τους μνήμη. Ήταν βασικό συστατικό της κοινωνίας, το ενθυμητικό. Περάσαμε λοιπόν στην ανόργανη μνήμη, η οποία είναι το ξύλο και ο πάπυρος που φτιάχνουμε τα βιβλία παλιά. Και πλέον μιλάμε για τη μνήμη της σιλικόνης, για τη μνήμη που έχει το στικάκι ή η ταμπλέτα μας ή το κινητό μας.
Ο ΕΚΟ λοιπόν θεωρούσε ότι ευτυχώς που έχουμε την. Ο ΕΚΟ καταρχήν ήταν πάρα πολύ υπέρ του διαδικτύου. Και θεωρούσε ότι ευτυχώς που έχουμε την ανόργανη μνήμη για να ενεργοποιούμε, να απελευθερώνουμε καταρχήν και να ενεργοποιούμε την οργανική μνήμη, την ανθρώπινη μνήμη. Mm-hmm. Νομίζω ότι στην όλη αυτή διαχείριση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, έτσι, μην τον αδικήσουμε. Είπε και για το σημειολογικό ανταρτοπόλεμο, ο οποίος είναι ένα διαφορετικό πράγμα, ο ΕΚΟ, και είπε και ότι το βασικό ότι οι δικτατορίες πια γίνονται από την τηλεόραση, ναι, και δεν χρειάζονται τάγκς. Δεν χρειάζονται τάγκς. Σαφώς. Εκείνο υπάρχει κάτι που πραγματικά, επειδή ζούμε στο διαδίκτυο, καταρχήν το διαδίκτυο δεν έχει γεωγραφικά όρια. Εμένα ειλικρινά, επειδή τυχαίνει να ανήκω σε μια γενιά που από τότε που γεννήθηκα τα πράγματα ήταν υπέροχα, ενώ οι προηγούμενοι δεν τα βρήκαν υπέροχα. Δεν θα ήθελα να μεγαλώσω, να γεράσω και να λέω στα εγγόνια μου ιστορίες από την Ελλάδα της κρίσης. Όπως οι προηγούμενοι μας αφηγούντανε Μικρασία, Εμφύλιο, Κατοχή, Χούντα ή οτιδήποτε. Δεν θα ήθελα. Δηλαδή, πραγματικά νιώθω, ζώντας μέσα στο διαδίκτυο, νιώθω ότι είμαστε η ευλογημένη γενιά που μεγαλώσαμε με το διαδίκτυο, που με τις δυνατότητες που παρέχει σε όλα τα επίπεδα, μπορεί να μας δώσει λύσεις. Και δεν θα ήθελα πραγματικά στην όλη ιστορία να μείνουμε ως η καταραμένη γενιά της κρίσης. Δεν θα το ήθελα. Ωραία. Ξέρετε περισσότερα από εμάς. Δηλαδή, εμείς για να μάθουμε κάτι, καταρχάς δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Mm-hmm. Πηγαίναμε στο τηλεφωνικό θάλαμο να συνεννοηθούμε. Και... Mm-hmm. Ξέρετε πιο πολλά από εμάς ή η υπερπληροφόρηση που πέφτει από παντού σας έχει ζαλίσει και δεν έχετε αρετή διάκριση να πείτε αυτό είναι άσπρο, αυτό είναι μαύρο, αυτό είναι σημαντικό, αυτό είναι ασήμαντο. Και αυτό η ερώτηση είναι και σε σένα, Λιλιάνα. Ούτε εγώ είχα κινητό, μικρή Αδρέα. Δεν είχες. Καρφώνομαι τώρα. Προβλώ την ηλικία μου. Εγώ νόμιζα ότι είσαι 20 χρονών. Ναι. Μαξ 22. Ήμουνα. Είναι, το ίντερνετ είναι καταρχήν εργαλείο. Η φορητότητα, στην τσέπη κουβαλάς ένα σύμπαν ολόκληρο. Στην τσέπη σου κουβαλάς ένα σύμπαν ολόκληρο. Αυτό είναι αν το δούμε εργαλειακά. Είναι σημαντικό, ναι. Μπορεί το παιδάκι που παίζει όλη μέρα παιχνιδάκια στον υπολογιστή. Το ζούμε στα παιδιά, στα σχολεία το ζούμε στα παιδιά. Το παιδάκι που παίζει όλη μέρα παιχνιδάκι, αποβλακώνεται. Δεν φταίει το εργαλείο. Από την άλλη, έχεις εδώ όλες τις απαντήσεις. Το ίντερνετ, όλες τις απαντήσεις έχεις εδώ. Πρέπει να ξέρεις να τις βρεις. Πώς είσαι. Μπράβο. Το εργαλείο υπάρχει. Πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Σήμερα υπάρχει. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε, νομίζω ότι η Ελλάδα, το βλέπουμε και από τα social media, είμαστε λίγο κοινωνία μεταβατική όσον αφορά το πώς έχουμε μπει στα social media. Δηλαδή, ό,τι κουβαλάς στην πραγματική κοινωνία, το κουβαλάς μαζί σου και μέσα. Δηλαδή, βλέπουμε στο Facebook, ας πούμε, στο βαθμό που το παρακολουθώ, βλέπουμε γενικά, σαν κοινωνία, ένα εγώ να βολτάρει. Selfies, που είμαι, τι κάνω, ένα εγώ να βολτάρει. Σε μικρό ποσοστό βλέπουμε κουλτούρα διαμοίρασης ή κουλτούρα επικοινωνίας ή κουλτούρα συνεργατική. Στο μεγαλύτερο βαθμό είναι ένα προσωπικό ακυζόμενο αυτάρεσκο περιβάλλον, το οποίο νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάμε σε πιο όριμες εποχές, καλύτερης χρήσης του μέσου. Εγώ μια ερώτηση θα κάνω και δεν θα κάνω άλλη μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί νομίζω ότι δεν απαντήθηκε και δεν θα καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Για πες. Η ερώτηση είναι πώς εσύ θα βγάλεις λεφτά. Πώς θα πάρω εγώ δίκαια το μερίδιο που αναλογεί που είμαι σε συμβολιακή σχέση μαζί σου, που σε υποστηρίζω στο crowdfunding. Πώς η Λιλιάνα που έχει δουλέψει τόσες ώρες θα πληρωθεί και αυτή από αυτό που δημιουργήθηκε, από την κοινότητα στην οποία συμμετέχει. Δηλαδή, αυτή η νέα οικονομία με τα κοινά αγαθά κλπ. Ποιος θα ορίσει τους κανόνες ή θα κυριαρχήσουν πάλι οι ίδιοι. Δηλαδή θα κυριαρχήσει η Google, το Facebook και εμείς θα είμαστε ήλωτες και κορόιδα που θα δουλεύουμε. Όπως το έθεσες. Οι αυτοί, αυτό θέλουν. Οι αυτοί όπως το όρισες, αυτοί προσπαθούν να καπηλευτούν σε έναν βαθμό τις δυνατότητες του διαδικτύου, αυτό θέλουν. Να μας βάλουν σε μια διαδικασία να είμαστε καταναλωτές. Και παραγωγή, δική τους παραγωγή και καταναλωτές. Στο μοντέλο αυτό, μόνο με δική σου έξυπνη χρήση των εργαλείων υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις κάτι.
Από την άλλη όμως, αυτό καθε αυτό το μέσο δεν κάνει αυτό. Δεν κάνει μόνο αυτό. Σαφώς και τους επιτρέπει, αλλά δεν μπορούν να το ελέγξουν. Δηλαδή, η δυνατότητα που απέχω εγώ στην τσέπη μου να χρησιμοποιήσω όλο αυτό το σύμπαν προς όφελος της δικιάς μου ιδέας, της δικιάς μου, του δικού μου ονείρου, υπάρχει. Θεωρώ λοιπόν ότι στην όλη διαδικασία με εξωστρέφεια, χρησιμοποιεί το στραγγαλείο με εξωστρέφεια, ξεφεύγοντας από γεωγραφικά σύνορα ελληνικά, απευθυνόμενοι σε μια παγκόσμια αγορά, σε μια παγκόσμια οικονομία, αν μιλήσουμε με οικονομικούς όρους, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να φέρει. Τα μυαλά τα έχουμε. Αποδεδειγμένα. Τα μυαλά τα έχουμε. Από ιδέες καλά τα πάμε. Είμαστε λίγο ανήσυχα πνεύματα σαν λαός. Τα εργαλεία υπάρχουν. Ιδέες και λογοτέχνες είμαστε όλοι. Σωστό. Τα εργαλεία τα έχουμε. Αν φτιαχτεί λίγο ένα πλαίσιο στο οποίο να μπορέσουν ομάδες ανθρώπων να μην ζητήσουν από την ελληνική κοινωνία να στηρίξει τα πράγματα, να απευθυνθούν ισότιμα με ένα site, κανείς δεν ξέρει πού είναι η εταιρεία που έχει βάσει το site, να απευθυνθούν σε μεγάλες οικονομίες, σε μεγάλες αγορές με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες αντίστοιχα, ιντερνετικές. Και θα αρχίσει η εισρωή. Νομίζω ότι ένα μέρος της λύσης, ειδικά για τους νεότερους που είναι και πάρα πολύ εξοικειωμένοι, είναι εκεί. Δηλαδή, έχω φίλους αυτή τη στιγμή που μένουν στην Ελλάδα και είτε δουλεύουν εξ αποστάσεως σε μια εταιρεία στην Αγγλία, στην Αμερική, είτε παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες αμερικάνικες και αγγλικές, και αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι οι οποίοι βιοπορίζονται μια χαρά, μένουν στην Ελλάδα, βιοπορίζονται μια χαρά και μάλιστα με βρετανικούς μισθούς ή με αμερικάνικους μισθούς. Το ζούμε γύρω μας. Γενικά πάντως το διαδίκτυο. Το βουλώνω, δεν κάνω άλλη ερώτηση. Ικανοποιήθηκα. Ολοκληρώνουμε βέβαια σιγά-σιγά. Όχι. Και ήθελα να ρωτήσω. Τώρα τι να πρωτορωτήσω. Όλα μαζί. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το συνεργατικό περιβάλλον Wiki. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά λίγο γρήγορα να συνοψίσουμε. Λίγο γρήγορα. Να πούμε και κάτι ακόμα για να κλείσουμε. Το Wiki το συναντάμε στη Wikipedia. Είναι μια σελίδα όπου οποιοδήποτε μπορεί να γράψει κάτι. Κάναμε λοιπόν ένα πείραμα στην ανοιχτή βιβλιοθήκη. Φτιάξαμε ένα θεατρικό έργο. Μαζευτήκαμε 6 συγγραφείς. Έχω συναντηθεί μόνο με τους 2 από αυτούς διαζώσεις. Ο ένας μένει στην Ολλανδία, ο άλλος στα Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, εγώ Ηράκλειο. Όπου αποφασίσαμε να γράψουμε ένα θεατρικό. Μπήκαμε λοιπόν σε ένα περιβάλλον. Γνωριζόσασταν από πριν, δεν ήταν διαδικτυακά. Κάποιο. Διαδικτυακά συναντηθήκαμε. Αυτό το έργο δεν έχει ένα συγγραφέα. Στην ίδια σελίδα ταυτόχρονα μπαίναμε και γράφαμε και οι 6. Που σημαίνει. Σβήσε, διόρθωσε. Είναι ένα κείμενο που εγώ δεν θυμάμαι τι έχω βάλει μέσα. Είναι ένα αμιγώς, πολυσυλλεκτικό, συνεργατικό κείμενο. Το οποίο ήταν σημαντικό το ότι πέτυχε. Και πώς βλέπουμε ότι πέτυχε. Το διαθέσαμε ελεύθερα στο διαδίκτυο σε οποιαδήποτε θεατρική ομάδα θέλει να το ανεβάσει. Και υπήρχε ανταπόκριση. Το έχουν ανεβάσει αυτή τη στιγμή 11 σε όλη την Ελλάδα. 11 θεατρικές ομάδες έχει ανέβει. Τους οποίους δεν τους γνωρίζετε κιόλας. Όχι, απλά. Τους γνωρίζετε από το διαδίκτυο. Μόνοι τους παίρνουν το έργο, μας στέλνουν ένα mail και λέμε θα το ανεβάσουμε. Και εμείς απλά τους λέμε στείλτε μας βίντεο και φωτογραφίες να κάνουμε ένα αρχείο κάπου. Ναι. Είναι λίγο η συνταγή, η μυστήρια, η καινούρια. Η συνταγή όμως ποια ήταν, γιατί εσείς οι 6. Εσείς οι 6 είχατε κάποια κοινά, είχατε κάποιο τρόπο γραφής που έπεσε η ιδέα. Ανθρώποι οι οποίοι συμμετέχουν σε διάφορα εγχειρήματα αρχίζουν και κολλάνε μικρόβια. Αρχίζει και κολλά ιούς. Και τελικά σε ποιον ανήκει αυτό το έργο που κάνατε, στα κοινά. Εσύ αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, όχι, σε αυτό εγώ το. Στα κοινά αγαθά. Πήγα, γιατί. Στα κοινά αγαθά. Πήγα και είδα την παράσταση. Ναι. Και πήγα με την γυναίκα μου και τη είχα πει ότι το γράψαμε 6. Τη το εξήγησα λίγο. Φιλόλογος είναι λίγο μακριά από την κουλτούρα. Μου λέει, εσύ ποια σκηνή έγραψε. Λέω, τι να. Δεν θυμάμαι. Πειράζαμε και οι 6 και φτιάξαμε ένα έργο. Ο άνδρας με την πουά γραβάτα λέει, γιατί υπάρχει. Mm-hmm. Φτιάξαμε ένα έργο το οποίο. Ξέρεις, αυτό που λέμε επινοητική λογοτεχνία, αναιρέσαμε ακόμα και την υπόσταση του ενός συγγραφέα. Βέβαια. Που δεν είναι. Γράψω εγώ το πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο, άλλο στο τρίτο. Είναι ένα συνεργατικό ομότιμο, ομότιμης παραγωγής έργο. Έβαλε ο καθένας κάτι. Μάλιστα. Δεν μου άρεσε, το σβήσα. Δεν του άρεσε το πούμε, το σβήσε. Να το κάνουμε κι εμείς τώρα. Είμαι ευχαριστημένος στο τέλος από τις απαντήσεις. Χαίρομαι που είσαι ευχαριστημένος γιατί κλείνουμε. Τελειώνει, δεν είχαμε χρόνο για να σε ευχαριστήσουμε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να καταλάβατε. Ναι, περισσότερα ίσως από όσα καταλάβαμε κι εμείς, γιατί εγώ ακόμα έχω κάποιες απορίες. Λοιπόν, αυτό ήταν το Λαμπατέρα. Ραντεβού πάλι την επόμενη Δευτέρα. Ωστότε, καλή συνέχεια και φυσικά καλό ξημέρωμα.